Ανοίγω και τη γραμμή κατευθείαν. Νίκο, με ακούς, καλησπέρα, καλό μήνα. Σ' ακούω, επίσης, καλό μήνα. Είσαι καλά καταρχήν? Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, όπως έχουμε πει πάντα, ένα, δύο, τρία λεπτά, επειδή είσαι εκεί που είσαι, πώς είναι η κατάσταση στη Γαλλία, ο καιρός, τα πράγματα γενικά, η πολιτική σκηνή, πώς τα βλέπεις? Ο καιρός πάει καλύτερα, τα θέματα σε επίπεδο κορονοϊού έχουμε... Μερικές δυσκολίες και μπορεί να πάμε σε lockdown, ναι, αλλά ναι. Τώρα είναι το θέμα που συζητείτε. Ναι. Σε επίπεδο γεωπολιτικό ετοιμαζόμαστε να κάνουμε βόλτες με το Charles de Gaulle στην Ανατολική Μεσόγειο, τα κλασικά που μας ενδιαφέρουν. Charles de Gaulle τι είναι, κουράζει αερόπλιο? Ναι, επειδή λες θα κάνουν βόλτες, γι' αυτό το λέω, παιδί μου. Ναι, ναι, κουραζερόπλιο, ναι, ναι, που έχει και πτήσεις που μπορείς να κάνεις μέσα. Είναι όλα οργανωμένα, πρέπει να ανήκει στον γαλλικό στρατό. Και έχει βέβαια και ραφάλ για να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Ναι, παίρνεις το αεροπλανάκι, πας μέχρι τη γωνία, ναι, σωστό. Σωστά, σωστά. Λοιπόν. Όχι, αυτό το λέω για να χαιρετήσουμε και τους φίλους μας που θέλουν να κάνουν περιπολίες με διάφορα αντικείμενα του 1965. Ναι, θα πάμε τώρα σε αυτά. Ήθελα να μου πεις πρώτα, εμείς ρωτάμε εδώ αυτά που ναι. λέγονται, όχι τι μπορεί ο καθένας να υπονοεί. Λοιπόν, λένε ότι μας πουλήσαν οι Αιγύπτιοι και κάνανε σχέσεις περί ΑΟΣ και λοιπά με τους φίλους μας απέναντι. Τι ξέρεις εσύ? Ωραία. Μ' αρέσει που γελάς. Ναι, γιατί είναι, όταν θα σας το πω θα πεις ότι είναι εντελώς γελίο. Ναι. Αλλά όντως έχω ακούσει αυτά, το συζητούσαμε ήδη και με τον φίλο μας τον Λάμπρο τον Γαλαρίτη χθες. Ναι. Αλλά τώρα έχω δει και τα δεδομένα με χάρτες και μάλιστα την ώρα που θα κάνουμε την εκπομπή μας ελπίζω η Βίκη να ακούει και να σου στέλνει να τον έχεις το χάρτη ζωντανά μπροστά σου. Ναι. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξηγήσουμε είναι ότι έβγαλαν νέα οικόπεδα οι Αιγύπτιοι. Όταν κοιτάς τον χάρτη, το χάρτη που θα δεις ότι είναι από την επίσημη υπηρεσία υδρογοναφράκων Αιγύπτου, θα δεις ότι έχουν βγάλει τα οικόπεδα, έχουν όλες τις ονομασίες και όταν έχουν βγάλει οικόπεδα και για τη θάλασσα και για την ξηρά, στον ίδιο χάρτη. Ναι. Όταν κοιτάς τα οικόπεδα που βρίσκονται προς την πλευρά της Ελλάδας, θα το ονομάσουμε έτσι, θα δεις ότι αυτά τα οικόπεδα εφάπτονται όλα πάνω στην μερική οριοθέτηση που κάναμε Ελλάδα και Αίγυπτο. Άρα δεν έχουν πάει πιο μέσα, άρα έχουν ακολουθήσει ακριβώς την γραμμή οριοθέτησης που βάλαμε με τα πέντε σημεία όταν κάναμε τη συμφωνία το 2020. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Τα οικόπεδα δεν πάνε πουθενά αλλού, είναι λοιπόν από την πλευρά της Αιγύπτου και όταν λένε μερικοί που σίγουρα δεν έχουν δει τα οικόπεδα ότι προσπαθεί να κάνει κάποια κίνηση με την Τουρκία είναι εντελώς λάθος, γιατί άμα τα δεις τα οικόπεδα τα συγκεκριμένα και θα τα έχεις ελπίζω γρήγορα στην οθόνη σου θα δεις ότι είναι όλα σε ένα εντελώς νόμιμο πλαίσιο και μάλιστα να το διευκρινίσουμε αυτό. Εμείς όταν βγάλαμε τα πρώτα θαλάσσια οικόπεδα, ναι. τα 20 θαλάσσια οικόπεδα το 2014, ναι. δεν είχαμε κάνει καμία συμφωνία. Και τα βγάλαμε μέχρι τη μέση γραμμή. Αυτό έγινε χάρη στο Μανιάτη που ήταν τότε υπουργός και είχαμε τα οικόπεδα που πήγαιναν από το Ιόνιο μέχρι νότια της Κρήτης, 20 θαλάσσια οικόπεδα. Όταν βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2011, ναι. με το συμπλήρωμα του νόμου υδρογοναφράκων, εμείς, όπως το ξέρεις, τη μόνη συμφωνία που είχαμε κάνει είναι η φιλοκρηπίδα του 1977. Αλλά δεν είχαμε κάνει συμφωνία ΑΟΣ με την Ιταλία, ούτε βέβαια με την Λιβύη, ούτε με κανέναν. Όμως κανένας δεν είπε τίποτα, ενώ τα θαλάσσια οικόπεδά μας έμπαιναν στο FIR των άλλων. Εντάξει. Λέω λοιπόν επίσης, όταν η Κύπρος έβγαλε τα θαλάσσια οικόπεδα, τα έβγαλε το 2007, και έκανε την οριοθέτηση την τελική με το Ισραήλ το 2010. Γιατί είναι εκεί πέρα που έγιναν οι έρευνες για να βρεθεί το κοίτασμα Αφροδίτη το 2011. Τώρα λοιπόν τι γίνεται με τους Αιγύπτους. Οι Αιγύπτιοι πολύ απλά έβγαλαν τα θαλάσσια οικόπεδά τους μετά την γραμμή οριοθέτησης που υπέγραψαν μαζί μας. Άρα
Τα οικόπεδα είναι μια χαρά εκεί που είναι, είναι εντελώς νόμιμα και στο δικό μας το πλαίσιο και γι' αυτό δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από την πλευρά της Ελλάδος. Ναι. Και αυτή εδώ η παραφιλολογία είναι απλώς από ανθρώπους που δεν ξέρουν να ζωγραφίσουν τα οικόπεδα πάνω σε ένα χάρτη. Γιατί τα οικόπεδα, σου λέω, από τη δικιά μας την πλευρά εφάπτονται πάνω στη γραμμή οριοθέτησης που υπογράψαμε, ναι, τα πέντε σημεία, και από την άλλη πλευρά εφάπτονται και στη γραμμή οριοθέτησης με την Κύπρο. Άρα στο ενδιάμεσο τα οικόπεδα δεν ενώνονται, γιατί είναι σε δύο φάσεις. Ναι. Δεν έχουμε κανένα οικόπεδο που να έχει πάει πέρα κάποιας γραμμής οριοθέτησης ή να βρίσκεται σε περιοχή που δεν έχουμε οριοθετήσει. Άρα δεν ξέρω αν το έλαβες τώρα το μήνυμα από τη Βίκη. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Γιατί, αφού τα πράγματα έχουν όπως τα ανέφερες, βγαίνει ο Χ ψι ωμέγα, βαλτί ή όχι δεν μας ενδιαφέρει, και λένε άλλα. Ο λόγος ποιος είναι, Νίκο? Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν βγαίνει κάποιος να σου πει κάτι, ναι, να κοιτάς τους χάρτες του. Τους αστρολογικούς? Όχι, όχι, όχι. Να κοιτάς ακριβώς τους χάρτες του και να ξέρεις ακριβώς τι λέει. Εγώ αυτό που είδα, γιατί είδα και εγώ δημοσίευματα μετά από τη συζήτηση που είχαμε με τον Λάμπρο, ναι, είδα ότι στην πραγματικότητα είναι μερικοί που μέσα στα δημοσίευματά τους ο χάρτης για τα θαλάσσια οικόπεδα δεν είναι ο ίδιος στον ένα χάρτη και στον άλλο χάρτη. Τέλος πάντων, αλλά εμείς... παρουσιάζεται με έναν τρόπο πολύ παράξενο. Εγώ ξέρεις τι έκανα. Μπήκα κατευθείαν στην υπηρεσία της Αιγύπτου, είδα τους επίσημους χάρτες, τους έβαλα ακριβώς πάνω σε ένα χάρτη και είδαμε ότι είναι ακριβώς τα πέντε σημεία που εφάπτονται. Άρα λέω απλώς ότι άμα το δεις με αυτόν τον τρόπο, πρώτα απ' όλα το Google Earth το έχετε όλη πρόσβαση, ναι, τα πέντε σημεία με τις συντεταγμένες τα έχουμε ακριβώς και το ίδιο ισχύει με τα θαλάσσια οικόπεδα. Άρα αρκεί να βάλεις τα θαλάσσια οικόπεδα, να δεις ότι εφάπτονται και να δεις ότι δεν υπάρχει καμία παραβίαση από οποιονδήποτε. Και αυτό το σενάριο, να ξέρεις, το είχα ζήσει ήδη, Γιώργο, ναι, το 2012, ναι, όταν είχαν βγάλει πάλι ένα γύρο αδειοδότησης και είχαν βγάλει θαλάσσια οικόπεδα. Στην αρχή μας έλεγαν όλοι ότι δεν μας έχουν σεβαστεί, έχουν αφισβητήσει, και τελικά δεν έγινε απολύτως τίποτα. Το άλλο που θέλω να σου πω είναι το εξής. Και είναι μια παρατήρηση ορθολογική, μια που εμείς έχουμε την άνεση του χρόνου να τα εξηγούμε. Παρακαλώ. Το Καστελόριζο από την Τουρκία, βλέπεις πόσο κοντά είναι. Βέβαια. Ωραία. Όταν κάποιος λοιπόν μου λέει σε ένα χάρτη ότι είναι ικανός να δει τη διαφορά αν υπάρχει το Καστελόριζο ή όχι, είναι αστείο, γιατί ξέρεις κάτι, πάνω στο χάρτη του το Καστελόριζο δεν φαίνεται καν. Ένα. Δεύτερον, μας λέει ότι αυτό μπορεί να αλλάξει τη γραμμή οριοθέτησης. Μα να βάλεις το Καστελόριζο, να μην το βάλεις, η διαφορά που θα γίνει μεταξύ της οριοθέτησης, υποτίθεται μεταξύ της Αιγύπτου και της Τουρκίας, θα είναι η ίδια οριοθέτηση με διαφορά την μισή απόσταση από το Καστελόριζο Τουρκία. Εγώ θέλω να το δω αυτό πάνω στο χάρτη του. Μάλιστα. Τι προσπαθώ να πω. Ναι. Άμα δεν το λένε με έναν ξεκάθαρο τρόπο, πρώτα απ' όλα δεν έχει κανένα ειδικό όφελος η Αίγυπτος να κάνει αυτή την κίνηση. Γιατί επειδή ακούω και πράγματα και αφορούν και τον Μακρό, ναι, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει η Τουρκία. Αλλά το θέμα είναι ότι στο τέλος της ημέρας, τι θα γίνει, αυτά που βλέπουμε επίσημα τα βλέπουμε. Ωραία, λοιπόν, άκου τώρα για να μην χαθούμε, γιατί και οι φίλοι εδώ σε περιμένουν, σε έχουν στημένο όλη τη βδομάδα. Μου λένε, Νίκο, Γιώργο, αυτή την ερώτηση στον Νίκο. Για... Λοιπόν, επειδή είμαστε στο κομμάτι Αίγυπτος, θα το πω έτσι ρητορικά ακόμα, δύο ερωτησούλες. Η μία είναι από τη Γερμανία, από το Έρλιγκεν, από το Θεοδόση, ο οποίος αφού σε καλησπέριζει. Ναι. Επίσης, ναι, και να του πεις ότι θα έχουμε εκδήλωση στη Γερμανία την Κυριακή. Ω, ωραία, το ακούει, το ακούει. Ναι, ωραία, λοιπόν, ωραία. Αφού καλησπέριζει. Μέσω Zoom βέβαια, εντάξει. Εννοείται. Ναι. Εννοώ. Λέει, ήθελε να ρωτήσει αν συνιστά απειλή για την πατρίδα μας η κίνηση που αφορά τα νέα οικόπεδα που σχεδιάζει να παραχωρήσει η Αίγυπτος στη μη οριοθετημένη ελληνική ΑΟΣ, σύμφωνα με τον κύριο Καριώτη στο Ελλάς Ζουρνάλ. Αυτή είναι η ερώτηση από το Θεοδόση.
Ναι, εγώ δεν έχω δει άθρο του Θεόδωρου πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά πάνω σε απαντάω επειδή έχω δει τους χάρτες, ναι, ότι δεν είναι σε περιοχή που είναι μη οριοθετημένο. Άρα είναι ακριβώς στα θαλάσσια οικόπεδα και μπορεί, άμα το έχεις, θα το στείλουμε και στο Θεοδόση, ή μπορεί να μπει στο όπους, γιατί το έχω βάλει στην ιστοσελίδα μας. Ναι. Άμα δεις τον χάρτη, θα δεις ότι εφάπτεται και θα το δει και ο Θεοδόσης και θα ηρεμήσει και θα δει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο Γιώργος επίσης ρωτάει αν η οριοθέτηση αυτή της ΑΟΣ με την Αίγυπτο γινόταν με τη μέση γραμμή, αυτό που λέμε οικόπεδα, θα ήταν δικά τους ή δικά μας? Θα ήταν δικά μας αν ήταν ακριβώς η μέση γραμμή. Δεν έχουμε κάνει οριοθέτηση στα 5 σημεία με τη μέση γραμμή. Ναι. Έχουμε κάνει 3 σημεία σταθερά και 2 που είναι κινητά, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης των σημείων όταν θα κάνουμε την επέκταση της όλης οριοθέτησης. Και από την άλλη πλευρά, να το ξέρει και ο Γιώργος, ναι, ότι ούτε με τους Ιταλούς έχουμε κάνει ακριβώς τη μέση γραμμή. Έχουμε πάρει ακριβώς τα σημεία που γινόταν το 1977, ναι, της Υφαλοκρηπίδας, ναι, και αυτό σημαίνει ότι τότε, μην ξεχνάς, ότι ήμασταν σε ένα δίκαιο που δεν ήταν το δίκαιο της θάλασσας το 82, εντάξει, ναι, αυτή η συμφωνία έγινε 5 χρόνια πριν. Και πρέπει να έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας ότι τώρα που κάναμε την επέκταση από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, να ξέρεις ότι αυτή η επέκταση στο Ιόνιο δεν τροποποιεί τον τρόπο υπολογισμών των οριοθετήσεων που έχουμε κάνει, αλλά θα τροποποιήσει τις επόμενες. Και το είχαμε πει ειδικά για το θέμα της Αλβανίας. Δηλαδή, όταν κλείνουμε τους κόλπους και βάζουμε τις γραμμές βάσης, ναι, αυτό εδώ σου επιτρέπει να κερδίσεις μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί όταν το κλείνεις είναι σαν να ξεκινάει η ξηρά μετά το κλείσιμο του κόλπου. Αυτό που είναι γραμμένο τώρα στην επέκταση, η επέκταση γίνεται χωρίς να αλλάζει τα δεδομένα των οριοθετήσεων που έχουμε κάνει και θα αλλάζει τα δεδομένα των οριοθετήσεων που θα κάνουμε. Άρα και στις δύο περιπτώσεις, άμα κοιτάξουμε με ακρίβεια, mm-hmm, να ξέρεις ότι δεν είναι η μέση γραμμή, αλλά δεν είναι πάντοτε εις βάρος μας. Μερικές φορές είμαστε και εμείς πέρα από τη μέση γραμμή. Α, κατάλαβα. Okay. Λοιπόν, εντάξει, ο Γιάννης Ατυγκομωτινή σε καλησπερίζει και σε ρωτάει επίσης αν βλέπεις τη δημοπράτηση οικοπαίδων από την Αίγυπτο. Και επίσης τι εννοεί ο Πρωθυπουργός όταν αναφέρεται στις θαλάσσιες ζώνες? Οκ, άρα δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Ναι. Άρα για τα θαλάσσια οικόπεδα είπαμε τώρα ότι ο νέος γύρος αδειοδότησης αφορά θαλάσσια οικόπεδα και οικόπεδα χερσαία, είναι αυτό που είναι στο χάρτη. Τα θαλάσσια οικόπεδα για μένα έρχονται να ενισχύσουν ακριβώς τη γραμμή οριοθέτησης και είναι το κλασικό που λέγαμε τότε και με τον Τάσο Παπαδόπουλο, όταν κάνεις μια γραμμή οριοθέτησης, το πιο σημαντικό είναι αμέσως να βγάλεις θαλάσσια οικόπεδα που να εφάπτονται. Ναι. Και άμα το προσέξεις και το ξέρεις, έτσι έγινε και στην Κύπρο, όταν βγάλαμε τα 13 θαλάσσια οικόπεδα, όλα είχαν εφαπτόμενες γύρω από τις 3 οριοθετήσεις και τα πρώτα οικόπεδα που κάναμε με αδειοδότηση, γιατί είναι αδειοδότηση, είπε δημοπρασία, δεν είναι αυτό. Είναι, ναι, είναι, ναι, η αδειοδότηση, ναι, που θα γίνει σε αυτό το πλαίσιο, γιατί υπάρχει διαγωνισμός, δεν είναι απλώς αυτός που βάζει περισσότερα λεφτά. Τότε επιλέξαμε κατά προτίμηση να πάρουμε το 239, ναι, που αυτά ακουμπάν τη γραμμή οριοθέτησης με το Λίβανο και με το Ισραήλ, και το άλλο, το θαλάσσιο οικόπεδο, το πρώτο, που ήταν το 12 με την Αφροδίτη, αυτό ακουμπούσε 2 γραμμές οριοθετήσεις, και μετά το 10 και το 11 που μπήκαν τώρα η Total, η Eni, η Exxon Mobil και η Qatar Petroleum, και αυτά εφάπτονται τα θαλάσσια οικόπεδα της Αιγύπτου, πάνω στα οποία τώρα εφάπτεται η νέα δομή των νέων θαλάσσιων οικοπαίδων σε σχέση με την Κύπρο. Άρα όλα αυτά έχουν γίνει στις εφαπτόμενες και είναι ακριβώς εκεί
που πρέπει να γίνει από τη σωστή πλευρά. Γι' αυτό λέω ότι από τη στιγμή που εμείς συμφωνούμε για μια οριοθέτηση και μετά έρχεται ο άλλος και λέει από αυτή την πλευρά μέχρι την οριοθέτηση αυτό είναι δικό μου θεράσιο οικόπεδο και από την άλλη είναι δικό σου, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ενισχύεται η οριοθέτηση. Μάλιστα. Και είναι αυτό ακριβώς που είχε γίνει ήδη με την Αίγυπτο, γιατί την οριοθέτηση την έκανε το 3, μετά έβγαλε τα θαλάσσια οικόπεδα αφού είχε κάνει μια επέμβαση στην οριοθέτηση λέγοντας ότι έχει πάχος, αλλά δεν είναι απλώς μια γραμμή. Όσοι έχουμε ένα κοίτασμα που είναι μέσα στο πάχος, παίρνει ποσοστό και ο άλλος, που αυτό το κάνει όταν είναι φιλικό το πλαίσιο. Και μετά έβγαλαν το νέο γύρο αδειοδότησης που τους επέτρεψε να έχουν τα αποτελέσματα που έχουν τώρα. Λοιπόν... Άρα το άλλο κομμάτι που λέει για θαλάσσιες ζώνες, γιατί ήταν δύο σκέλη ερώτηση, θαλάσσιες ζώνες δεν σημαίνει απολύτως τίποτα μόνο του. Πρέπει να λες ξεκάθαρα αν εννοείς υφαλοκρηπίδα, αν εννοείς ΑΟΣ, αν εννοείς εγελίτιδα ζώνη. Γιατί αλλιώς θαλάσσιες ζώνες δεν είναι όλα αυτά μαζί. Σωστά. Λοιπόν, άρα... Ενώ η εγελίτιδα ζώνη είναι κυριαρχία, ναι, η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα, αυτά είναι... άλλο πράγμα. Δικαιωματικά. Θέλω να πω, είναι κυριαρχικά δικαιώματα, δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Έχεις μόνο για κάποιον ειδικό σκοπό. Ενώ όταν είναι γερίτερα ζώνη, είναι για οποιαδήποτε χρήση, είναι σαν να είσαι στην ξηρά. Επειδή τώρα τελευταία στα πρωτοσέλιδα ακούμε διάφορα, ακούμε πολύ εφαπτώμενες ζώνες και περιοχές και αυτά θα μας πάνε για εφαψίες, Νίκο μου. Κάνω πλάκα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το κατάλαβα, κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, η Έφη και ο Σταύρος από τις Σέρες στέλνουν την αγάπη τους και ήθελα να το μεταφέρω. Επίσης. Η Βίκη μου έστειλε τους χάρτες, αλλά θα τα δω αυτά εγώ μετά. Και αντί να κάνουμε... Άμα τα έβλεπες τώρα θα ήσουν χαρούμενος ήδη. Ενώ τώρα ποιος είναι ο λόγος που καθυστερεί τη χαρά σου? Μα δε, εγώ είμαι χαρούμενος αγόρι μου και νομίζω ότι διαφωνούμε, ενώ δεν διαφωνούμε, Νίκο. Όχι, 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 εσύ δεν είσαι χαρούμενος, δεν παίρνει τα ίδια χάπια, είπαμε. Δεν παίρνω χάπια εγώ, αγόρι μου. Είμαι χάπι εγώ. Άμα έβλεπες τους χάρτες, δεν θα έχεις ανάγκη να πάρεις χάπι για να είσαι χαρούμενος. Είμαι χάπι εγώ, αγόρι μου, δεν έχω χάπια. Λοιπόν, ξέρω, ξέρω. Έρχονται οι ερωτήσεις συνέχεια, οπότε θα βγει από εκεί η κουβέντα. Να πω το εξής εδώ καταρχήν. Ο Γρηγόρης, ο φίλος μας, από τον Εύρο, μας καλησπερίζει και λέει εδώ και δύο εβδομάδες βλέπουμε να μας μιλάνε διάφοροι αναλυτές για την έντονη προκλητικότητα της Τουρκίας και οι περισσότεροι μιλάνε για αδράνεια της κυβέρνησης. Ακούσαμε δε και απόψεις για προειδοποίηση βήθης του Τσεσμέ και λοιπά. Ποια είναι η γνώμη σου για όλα αυτά? Και αν η Ελλάδα εν τέλει μέχρι τώρα έχει αντιδράσει όπως θα έπρεπε? Αυτά ρωτάει ο Γρηγόρης από τον Εύρο, Νικό. Ωραίος ο Γρηγόρης. Λοιπόν, άρα για τον Γρηγόρη τώρα. Πρώτα απ' όλα, γιατί όντως δεν το είχαμε συζητήσει και μαζί, θυμάστε ότι το Τσεσμέ δεν είναι σεισμικό σκάφος, είναι ωκεανογραφικό, κατά συνέπεια δεν κάνει καθόλου μετρήσεις που αφορούν θέματα υδρογοναθράκων, ένα, άρα είναι ωκεανογραφικό, υδρογραφικό. Ήταν φτιαγμένο το 1965 από τους Αμερικανούς, το αγόρασαν οι Τούρκοι το 1999. Για μένα είναι ένα σαράβαλο που επιπλέει. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Εμένα λοιπόν αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι γιατί οι Τούρκοι δεν έβγαλαν το όρους ρέις που κανονικά είναι με καινούριες προδιαγραφές, γιατί ήταν το παρόλο Πόλαρ και ήταν το νορβηγικό και τελικά το μετέτρεψαν και τώρα κάνει τα σεισμικά. Ναι. Γιατί έβγαλαν ένα ωκεανογραφικό σε μια ζώνη που βέβαια είναι διεθνή χωρικά ύδατα, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά το βγάζουν παράνομα επειδή εκδίδουν μια ναύτεξ από τη Σμύρνη που δεν έχουν δικαίωμα. Εγώ αυτό που βλέπω, έτσι όπως το κάνουν οι Τούρκοι, είναι ότι στην αρχή μας έλεγαν εμείς θα είμαστε παντού, μετά μας έβγαλαν το όρους ρέις, όταν πήραν μερικά μέτρα εναντίον τους οι Ευρωπαίοι το ξαναμάζεψαν, τώρα δεν ξαναβγήκε, και μας βγάζουν τώρα ένα ωκεανογραφικό που οι περισσότεροι από τους ακροατές, όχι οι δικοί σου γιατί είναι πιο ψαγμένοι, και ειδικά ο Γρηγόρης, έχω και τον Φωκίωνα. Εδώ είναι ο Φωκίωνα τώρα. Θα σου έλεγα την ερώτησή του. Σε περιμένει στη γωνία. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν,
για να μην λες ότι λες σιγά σιγά θα τους μάθω τους ανθρώπους. Βέβαια. Απλώς ότι άμα το σκεφτείς, επειδή οι περισσότεροι δεν ξέρουν ότι είναι ωκεανογραφικό, νομίζω ότι οι Τούρκοι έβγαλαν πάλι ένα σεισμικό. Εντάξει, για τον πολύ κόσμο, Νίκο, αυτό είναι διπλωματία τώρα, ξέρεις, καταλαβαίνεις. Όχι, για τον όχι, είναι μη διπλωματία, αυτό να ξέρεις ότι είναι παραπληροφόρηση και προπαγάνδα. Άρα όταν έχεις και τους δικούς μας που λένε διάφορα τρελά πράγματα. Ακριβώς αυτό. Και λες, εντάξει παιδιά, να μας ενημερώσει, γιατί την επόμενη φορά, άμα μας βγει μια βάρκα η οποία θα είναι ναύτεξ, να ξέρεις ότι πάλι θα είναι παράνομη, πάλι θα είναι παράνομη, άμα έχει βγάλει μια ναύτεξ από τη πίνη, θα είναι πάλι το θέμα, θα είναι για μια βάρκα που θα συζητάμε τώρα. Ναι. Λέω απλώς ότι η παρανομία πρέπει να καταγραφεί, mm-hmm. Αυτό έγινε και το είπαμε ότι ήταν παράνομο. Και έβγαλε και ενημέρωση και το Υπουργείο Άμυνας. Είπε επίσης, γιατί είχαν πάλι ένα fake news οι Τούρκοι, ότι υποτίθεται ότι τα δικά μας F-16 τους παρενόχλησαν. Ήταν γελίο και τα F-16 δεν πλησίασαν ποτέ στην απόσταση που θα μπορούσαν να παρενοχλήσουν. Δεν έριξαν τίποτα απολύτως και έκαναν κανονικά τις ασκήσεις τους στην περιοχή η οποία είχε εκδοθεί επίσημα μια νότα από την πλευρά της Ελλάδος. Αλλά όταν ο Γρηγόρης ρωτάει, τι έκανε η Ελλάδα, όταν πόλεμε η Ελλάδα δεν σταμάτησε την άσκηση. Ναι. Κανονικά είχαμε 19 ή 23, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, ναι. F-16 που έκαναν την άσκησή τους, 9.000 πόδια, ήμασταν τουλάχιστον στα 10 εκτός από αυτούς και την κάναμε στην περιοχή που είχαμε προγραμματίσει. Άρα μετά βγαίνουν οι Τούρκοι που τις βγάζουν 5 μέρες ή 6 μέρες μετά από τη δική μας, την ναύτεξ, εμείς ήμασταν NOTAM, άρα για αέρα. Και μετά λένε ότι εμείς τους ενοχλήσαμε. Μα πού τους ενοχλήσαμε? Πρώτα απ' όλα δεν είχαν δικαίωμα να είναι στην περιοχή, δεν παρενοχλήσαμε κανέναν. Μήπως εννοούσαν την επακούμβηση την παλιά, μήπως εννοούσαν την επακούμβηση. Μήπως λέω εννοούσαν που τους ενοχλήσαμε την επακούμβηση που έγινε με τη... Τέλος πάντων, λοιπόν, για να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο της ερώτησης του Γρηγόρη, ναι. Απαντήσαμε εντελώς ορθολογικά, όχι μόνο ως Ελλάδα, αλλά ακόμα και ως ΥΠΕΞ πάνω σε αυτό το θέμα, ναι. Αλλά και ως Υπουργείο Άμυνας, που το Υπουργείο Άμυνας ήρθε να ενισχύσει το ΥΠΕΞ, λέγοντας ξεκάθαρα τι έχει γίνει. Άρα μετά όταν απαντήσαμε εμείς μέσω του Υπουργείου Άμυνας, μαζεύτηκε μετά η Τουρκία, δεν ξαναείπε τίποτα. Λοιπόν. Γιατί δεν στείλαμε ούτε φλέρεις ούτε τίποτα. Okay. Αλλά φαντάζομαι τώρα φτάνουμε σιγά σιγά στο Φωκίωνα. Αυτό θες να μου πεις διπλωματικά. Όση ώρα ανέπτυσες στη σκέψη σου, ο Φωκίωνας την έχει στείλει την ερώτηση και μάλλον υπάρχει συγχρονίσιτη, Νίκο μου. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Ο Φωκίωνας είναι και ιντρικαδόρος των ενδίδωμων εις δημόσιαν θέαν και σε ρωτάει με πολύ αγάπη. Ναι. Τη βλέπει στην Ιταλία, λέει, να υπογράφει τον αγωγό EastMed και αν όχι, μπορεί εναλλακτικά ο EastMed να συνδεθεί με τον υπάρχοντα αγωγό τον TAP ως εναλλακτική κίνηση? Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, άρα την εναλλακτική Φωκίωνα να την ξεχνάς, γιατί ο αγωγός TAP περνάει από το πάνω μέρος και δεν έχει κανένα νόημα να γίνει αυτή η ιδέα. Δεύτερον, η Ιταλία στο κομμάτι της, και το ξέρεις πολύ καλά Γιώργο γιατί είσαι και ειδικό σε αυτά τα θέματα, ναι. Έχει θα φτιάξει τον Ποσειδώνα. Η Ιταλία δεν παίζει με τον EastMed. Η Ιταλία θα κάνει την επέκταση του EastMed. Ο EastMed τεχνικά, ουσιαστικά σταματάει στην Ελλάδα. Άρα αυτό είναι όταν έχουμε λοιπόν μετά τον Ποσειδώνα, που θα είναι η συνέχεια, σε αυτό το κομμάτι θα παίξει η Ιταλία. Μα άμα η Ιταλία δεν ενδιαφερθεί, τότε το φυσικό αερίο θα σταματάει στην Ελλάδα. Uh-huh. Άρα δεν έχει νόημα. Αυτό λοιπόν που είχαμε πει από την αρχή, ότι όταν κάναμε την διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ, της Ελλάδος και της Κύπρου, ναι. Τον Ιανουάριο του 2020 ήταν μόνο τρεις χώρες να υπογράψουν και μάλιστα είχαμε πει τότε και μαζί μάλιστα ότι καταφέραμε να πείσουμε τους Ισραηλινούς να υπογράψουν το κείμενο έχοντας σαν πλαίσιο το δίκαιο της θάλασσας το οποίο το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει, που είναι εντελώς δηλαδή πρωτάκουστο. Μετά το κείμενο γράφτηκε και από μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο από την Ελλάδα, την Κύπρο και, και το Ισραήλ, που αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ένα ειδικό ενδιαφέρον. Αυτό το ειδικό ενδιαφέρον δεν έχει αλλάξει, αντιθέτως.
πρέπει αυτό να φτάνει μέχρι την Ιταλία, το τακούνι. Ναι. Άρα έχει δίκιο ο Φωκίωνας με την έννοια ότι στο τακούνι, ακριβώς το ίδιο τακούνι, φτάνει και ο αγόσταπ. Άρα για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να το μετακινήσεις ακόμα περισσότερο. Γιατί ο αγόσταπ, όπως καταλαβαίνεις, έρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα. Ενώ εδώ μιλάμε για έναν αγωγό που έρχεται από την Πελοπόννησο. Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει. Εχτες... ξεκινάει από Λεβιάθα. Πάνω σε αυτό που είπες τώρα, αυτό που θα σου πω είναι δικό μου, δεν είναι ακροατών, έχουν έρθει άλλες δύο-τρεις, θα σου θέσω μετά. Εχτες σε κάποιο κανάλι είδα τον υπουργό των Ισραηλινό με έναν Αμερικανό και στην πλάτη τους πίσω, όπως έδειχνε το πλάνο, έδειχνε έναν αγωγό Ισραήλ, Κύπρο, Κρήτη και Πελοπόννησο, Ιταλία. Και έλεγε στα σχόλιά τους λοιπόν οι δημοσιογράφοι ότι για αυτή την εικόνα έχουν φρικάρει οι Τούρκοι κλπ. Ποιο είναι το θέμα τους τώρα? Δεν μπορούν άλλα κράτη να συνεργαστούν, πρέπει να τους ρωτήσουν. Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάνω, αυτό που λες σαν εικόνα είναι όντως ο αγωγός Ισμέντ. Μάλιστα. Ωραία. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι το Ισραήλ, άμα δεν έχει τον αγωγό Ισμέντ, μπορεί να παίξει μόνο με καράβια LNG. Δεν έχει λόγο, γιατί έχει πολύ μεγάλα αποθέματα και μετά δεν θα μπορεί να τα πουλάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του αγωγού. Άρα έχει κάθε όφελος, ειδικά τώρα που έχει έρθει και η Chevron και φτιάχνει και αυτοί αγωγούς, τα είχαμε πει σε άλλη εκπομπή. Ναι. Άρα έχουμε στην περιοχή και ανθρώπους σαν την ExxonMobil, σαν την Avner Delek, σαν την Shell, σαν την Gazprom, σαν την Total, σαν την Eni. Όλοι αυτοί θα κάνουν τι άμα δεν έχουμε τον αγωγό? Άρα όλοι θέλουν αυτόν τον αγωγό και αυτός ο αγωγός πηγαίνει προς Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πολύ απλά είμαστε ο μεγαλύτερος καταναλωτής σε παγκόσμιο επίπεδο όσο αφορά την ενέργεια. Σωστά. Και αυτό είναι κάτι που έχει σημασία για μας, γιατί είναι και οι επιλογές που κάνουμε. Δηλαδή όταν η Γερμανία σταματάει τους πυρηνικούς αντιδρασίες στους 11 και θέλει να το καταλήξει, θέλει ταυτόχρονα να επενδύσει στο φυσικό αέριο και το έχει ανάγκη. Τελείως πώς θα τα κλείσω όλα αυτά? Άρα ακόμα και η Γαλλία που έχει 55 πυρηνικούς αντιδραστήρες και δεν τους κλείνει ακόμα και συνεχίζει μάλιστα, και αυτή θέλει να έχει φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο όταν το κες είναι μόνο διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Άρα στην υψηλή στρατηγική ο αγωγός Ισμέντ έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει δεν θέλει η Τουρκία, και απλώς η Τουρκία χτυπιέται και θα ήθελε να πάρει την άδεια, γιατί θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο που εμείς είμαστε στην περιοχή, που τα νησιά μας έχουν ΑΟΣ, που τα νησιά μας έχουν υφαλοκρηπίδα. Τι να κάνουμε τώρα? Αλλά είναι εκτός κακέρα. Είναι εκτός κακέρα, τι να κάνουμε? Και ιστορικά να το πάρουμε, χτες ήρθαν αυτοί σε αυτή την περιοχή, δεν ήταν εδώ. Λοιπόν, να σου έτσι κάτι τώρα, μια και όχι, όχι, Γιώργο, όχι, περίμενε. Πού το πας? Πρώτα απ' όλα, καταλαβαίνω εσύ που το πας για άλλο λόγο, αλλά εγώ σου λέω στην περιοχή όσο αφορά τα θέματα της ΑΟΣ δεν είναι στην περιοχή. Αυτή είναι εκτός ενεργειακής κακέρας. Μάλιστα. Άρα το γεγονός ότι ήρθαν πιο αργά από όλους τους άλλους, βέβαια, αφού ήρθαν από τη Μογγολία, δεν είχαν καμία σχέση με την Ναι, και έχουν και απαιτήσει. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Θέλω να σου ρωτήσω τώρα, είπες ότι καταργεί η Γερμανία και σιγά σιγά εννοείται και η Γαλλία τους πυρηνικούς. Όχι. Όχι η Γαλλία. Η Γερμανία το έχει προγραμματίσει και ήταν υπόσχεση ότι το 2020 θα έχει κλείσει τους 11 δραστήρες. Όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει γίνει ακόμα εντελώς. Συμφωνεί. Κλασικό. Και το άλλο βέβαια, συνεχίζει να χρησιμοποιεί την πυρηνική ενέργεια από τη Γαλλία. Σύμφωνοι, άλλο ήθελα να πω παρακάτω. Άρα, αφού αυτοί πάνε σε άλλα πλάνα μακροπρόθεσμα, γιατί ακούμε ότι οι Τούρκοι θα κάνουν πυρηνικούς αντιδραστήρες εδώ στο Ακούγιου? Ναι, ένα πυρηνικό αντιδραστήριο που θέλουν να τον εγκαινιάσουν και μάλιστα το 2023. Με κατασκευή από τους Ρώσους. Γιατί πολύ απλά θέλουν να είναι και αυτοί σε αυτό το πάνελ και είναι ένας τρόπος και οι Ρώσοι να πουλήσουν την τεχνογνωσία τους. Αλλά επειδή εγώ θυμάμαι το Τσέρνομπιλ, πραγματικά δεν είναι από Ρώσο που θα αγόραζα πυρηνικό αντιδραστήριο εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Τάσος από τον Πειραιά, καλησπέρα Τασούλη, λέει στη μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο έχει ή δεν έχει γίνει έκπτωση από εμάς? Εννοεί από την πλευρά της Ελλάδος. Ωραία. Τι εννοεί με τη λέξη έκπτωση, ότι δεν είναι η μέση γραμμή? Όπως μου το στείλες στο γράφο, ό,τι κατάλαβα σου μετέφερα.
Okay, Πάνος, άμα υπονοεί ότι αν είναι η μέση γραμμή ή όχι, δεν είναι η μέση γραμμή. Μάλιστα. Άρα αυτό το ξέρουμε και το είπα και πριν, ούτε με την Ιταλία δεν ήταν μέση γραμμή, ούτε το 1977 ήταν μέση γραμμή. Άρα φαντάζομαι ότι αυτοί που λένε τώρα για εκπτώσεις, ναι, φαντάζομαι ότι θα λέγαν το ίδιο για το 1977 και έχουν τόσα χρόνια που το λένε, δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Ηλίας μου λέει να σου μεταφέρω το εξής. Γιατί δίνουμε Patriot στη Σαουδική Αραβία, μας περισσεύουν, θα έχουμε κάποια ανταλλάγματα και γιατί δεν αφήνουν την Ιεμένη να βγάλει τα πετρέλαια αφού η φλέβα ξεκινάει. Περίμενε. Εμείς δίνουμε Patriot, εμείς. Έτσι ακούγεται ότι εμείς θα προσφέρουμε Patriot στη Σαουδική Αραβία. Εγγράφει και στις εφημερίδες αυτό προημερών. Πες μου ένα πράγμα. Παρακαλώ. Η Ελλάδα παράγει Patriot και δεν το ξέρω. Όχι, έχουμε κάποιο στην αποθήκη και αυτό εννοείται ότι κάνουμε. Δεν παράγουμε. Αυτό που εννοείται είναι ότι αν θυμάσαι καλά τα Patriot είναι αμερικάνικα. Ναι, άρα μας είπαν οι Αμερικάνοι δώσ' τους μερικά, θα σας δώσουμε κάποια άλλα. Ακριβώς. Α, πολύ ωραία. Γιατί έτσι όπως το παρουσιάζετε, παιδιά, είναι σαν να είμαστε παραγωγή. Δηλαδή, μακάρι να ήμασταν και παραγωγή των Patriot. Εννοείται. Αλλά δεν έχουμε αυτή την βιομηχανία. Σύμφωνοι, παιδιά. Άρα εδώ τι συζητάμε. Εννοεί αυτούς που έχουμε λίγο. Αφού εννοεί αυτό που έχουμε, ξέρουμε ακριβώς από πού τους αγοράσαμε και ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η σχέση της Αμερικής με τη Σαουδική Αραβία. Άρα εμείς είμαστε σαν να είστε μεσάζοντας. Λοιπόν, όσον αφορά την Ιεμένη πόλη, βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Ο Ηλίας ρωτάει γιατί δεν αφήνουν να βγάλει τα πετρελαία, το αφήνουμε μάλλον. Γενικά. Ναι, αφού η φλέβα ξεκινάει από εκεί και πάει επάνω στο Κιτσκούκ. Ναι, και έχουν τους ανθρώπους και λιμοκτονούν, είναι το συμπληρωματικό, Νίκο. Ναι, απλώς αυτό που πρέπει να καταλάβει είναι το εξής. Είχαμε πει ήδη για τη Ιεμένη. Το θέμα είναι ότι αυτοί που είναι πιο κοντά στους Σιίτες και όχι στους Σουνίτες, ναι, που αποτελούν μειονότητα, είναι αυτό στην πλευρά που εκεί πέρα υπάρχουν τα κοιτάσματα. Άρα καταλαβαίνεις τώρα τι παίζεται. Ναι. Αν λοιπόν αφήσουν τα κοιτάσματα να γίνει μια εξόρυξη στην περιοχή που είναι η μειοψηφία την οποία καταπατούν γιατί δεν θέλουν να έχουν αυτό το θρήσκευμα, γιατί η αντιπαράθεση Σουνίτες Σιίτες μερικές φορές είναι και πιο ισχυρή από αντιπαράθεση χριστιανών μουσουλμάνων, εντάξει, να μην μπερδευόμαστε, και είναι μια χαρά έτοιμη να κάνουν βιαίες πράξεις χωρίς κανένα πρόβλημα και γι' αυτό είναι απαράδεκτη κατάσταση. Αλλά όταν λέει γιατί δεν το κάνουν, ξέρουμε ακριβώς γιατί δεν το κάνουν, γιατί πολύ απλά θα ενισχύσουν μια περιοχή που δεν είναι η περιοχή που είναι υπέρ της κυβέρνησης. Είναι ακριβώς το ίδιο που έχουμε, ας πούμε, με τα θέματα στο Ιράν ή στο Ιράκ με τους Κούρδους. Άμα κοιτάξεις πού είναι τα πετρέλαια, το Κουρδιστάν είναι ακριβώς εκεί που είναι τα πετρέλαια. Και γι' αυτό τους προβληματίζει και γι' αυτό είναι τόσο της καθυστέρησης, γιατί βέβαια άμα φτιάξουν ένα Κουρδιστάν στην περιοχή, το Κουρδιστάν θα διαχειρίζεται τις πηγές πετρελαίου και αυτό εξηγεί επίσης γιατί και η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι τόσο θετικές και με το Κουρδιστάν σαν κόνσεπτ. Άρα ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο γίνεται. Τώρα, αν το ερώτημα είναι αν είναι καλό που γίνεται, είναι απαράδεκτο, είναι καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν πρέπει να γίνεται. Αλλά απάντησα στο γιατί. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιώργος ο φίλος μου από την Ολλανδία αλλά καταγόμενος από την Αλεξανδρούπολη ρωτάει τον Νίκο το Λιγερό το εξής. Ποια είναι η τελευταία ενημέρωση που έχει σχετικά με την Αλεξανδρούπολη και τις κινήσεις των Αμερικανών εκεί? Πόσο σημαντική είναι η πόλη σε αυτή για αυτούς και ποιο το μέλλον της? Αυτή είναι η ερώτηση. Άρα τα τελευταία δεδομένα είναι ότι πρώτα απ' όλα, επειδή είναι και στην Αλεξανδρούπολη και είναι μια περιοχή που πάμε συχνά, εννοώ πριν την πανδημία, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μέλλον θα είναι δυνατό, γιατί η Αλεξανδρούπολη έχει ένα φυσικό λιμάνι το οποίο είναι τεράστιο, το οποίο δεν υπολειτουργεί ουσιαστικά, και η πρόσβαση και με το θέμα το καράβι Μάνα που θα κάνει την αεροποίηση και το θέμα του αγωγού και αξιοποίηση είναι κάτι που αποτελούν μια μεγάλη προστιθέμενη αξία για το λιμάνι. Άρα εγώ το βλέπω εντελώς θετικά
Μ' αρέσει επίσης, θα το καταλάβεις εσύ το υπονοούμενο, αν δεν το πιάσει ο Γιώργος, αλλά φαντάζομαι και αυτός. Είμαστε ακόμα πιο κοντά στην Κωνσταντινούπολη, είμαστε μέσα στη Θράκη και παίζουμε σε σχέση με το άνοιγμα της Κωνσταντινούπολης και των στενών που είμαστε δίπλα, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε μετακινείται από εκεί και φαίνει π.χ. φυσικό αέριο LNG, μπορεί μετά να το πουλήσει επί τόπου και αυτό να τροφοδοτεί κατευθείαν τα Βαλκάνια μέσω Αλεξανδρούπολης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Αλεξανδρούπολη γίνεται κόμβος. Άρα και πάμε Αλεξανδρούπολη, πάμε Αλεξανδρούπολη, κάνουμε μια στάση για καφέ και όπως έχουμε πει μετά πάμε Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θα κάνουμε και ένα γύρο στην Καλλίπολη για να δούμε τους δικούς μας. Εννοείται. Λοιπόν, μου θυμίσουν τώρα οι φίλοι εδώ, όντως και μου διέφυγε, που σου είπα πριν για το χάρτη που έδειχνε πίσω από τον Ισραηλίτη και Αμερικάνο υπουργό κλπ. Περαιτέρω φρίκαραν οι Τούρκοι, διότι την Ήμβρο και την Τένεδο την έδειχνε ελληνική. Τις έδειχνε ελληνικές τα νησιά αυτά. Εκεί φρικάρανε. Δηλαδή, ακόμα καλύτερα. Ναι. Πάνω σε αυτό το τομέα βγήκε χτες ο Ερντογάν και πέταξε ότι θα φτιάξει λίγο τα δικαστικά, την ανεξιθρησκεία και θα βελτιώσει λίγο τα πράγματα. Ποιος ξέρει πότε, γιατί έχουν και εκλογές. Και θα κυκλοφορούν και οι μειονότητες και το να και τ' άλλο. Πώς τα άκουσες αυτά, Νίκο? Μ' αρέσει που γελάς. Μ' αρέσει που γελάς. Που μου λες ποια είναι η πηγή, τι να ακούσω, δηλαδή έχει καταπατήσει τους πάντες. Μα αυτή είναι η πηγή, ο επίσημος φορέας της τουρκικής πολιτικής. Έχει φοβηθεί το μάτι του κάθε Τούρκου. Στο τέλος εμείς θα πάμε στην Τουρκία για να βοηθήσουμε τους Τούρκους να απελευθερωθούν από τον Ερντογάν. Δηλαδή, όταν λοιπόν τώρα μου λες ότι αυτός που έβαλε σχεδόν 70.000 άτομα μόνο και μόνο για το πού στη φυλακή, τώρα θα μας πει ότι θα κάνει καλές κινήσεις. Μα δεν τους ζητάμε και κάτι για τις μειονότητες. Ας είναι ήδη καλός με τους Τούρκους. Ούτε με τους Τούρκους δεν καταφέρει να είναι καλός. Μα εδώ λέει... Είναι ένας δικτάτορας, ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει το image του, αλλά δεν αλλάζει με τίποτα. Τον έχουν πάρει μπρέφα παντού. Μπορεί να είναι αργά. Να... Δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Μπορεί να... ότι αυτός φοβάται τις εκλογές, φοβάται την αντιπολίτευση και σου λέει πρέπει να κάνω κινήσεις και να φαίνεται ότι κάνω κάτι καλό. Και αυτό ταιριάζει βέβαια. Και υποτίθεται με τις επαφές που θέλει να κάνει με τον Μακρό, που είναι και αυτό γελίο, γιατί πρέπει να ενημερωθεί αυτός ο καημένος ο Ερντογάν ότι το 22 έχουμε εκλογές στη Γαλλία το Μάιο. Εντάξει, άρα εδώ ουσιαστικά σιγά σιγά εμείς μπαίνουμε στην εκλογική περίοδο, η οποία καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη είναι, εφόσον ταυτόχρονα, επειδή είμαστε και στο πλαίσιο της πανδημίας, δεν μπορεί να γίνει κανονικό meeting παντού όπως κάνουμε συνήθως. Άρα όλα αυτά αργοπορούν και ουσιαστικά επειδή αργοπορούν ξεκινάμε από τώρα να μιλάμε για τις εκλογές του 22. Στις εκλογές του 22 προς το παρόν ο χειρότερος εχθρός του Μακρό είναι η Λεπέν. Ναι. Ωραία. Θα πάει να κάνει κάτι καλό με τους Τούρκους που θα είναι ένα τεράστιο πάτημα για την Λεπέν? Να πει είδατε τι κάνουν ο άλλος. Ενώ του έχει πει ότι άμα είσαι σωστός σε στηρίζω, τα θυμάσαι αυτά? Ναι. Λοιπόν, άρα πρέπει να αλλάξει μακιγιέρ ο Ερντογάν, γιατί το μακιγιάς που βάζει τον προδίδει. Λοιπόν, γιατί γελάτε? Σωστά, σωστά. Σοβαρά δεν μιλάμε εδώ, γιατί είσαι κάτι τέτοιο? Ναι, το ξέρω. Απλώς με χιούμορ λέμε ωραία πράγματα, ρε Νίκο. Σε καταλαβαίνω όταν κλείνεις τα ματόκλαδά σου. Αφού με χιούμορ λέμε ωραία πράγματα και επειδή ξέρω ότι ανεβάζεις εκπομπή στο κανάλι σου ίδιος. Ευπρεπής. Απλώς να μην μου κάνεις το λεξιλόγιο που μερικές φορές χρειάζομαι μετάφραση. Όχι, είδες ότι είμαι πάρα πολύ ευπρεπής μαζί σου. Όχι, είσαι κύριος, δεν μπορώ να πω, είσαι κύριος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Γι' αυτό ξέρω ότι έχουμε έτσι μια συμπάθεια μεταξύ μας. Λοιπόν, να κλείσουμε με το φίλο μας, γιατί είσαι και κουρασμένος από το meeting πριν, το Θανάση το Λελούδα, ο οποίος έχει στείλει ένα mail και ρωτάει τον Νίκο το Λιγερό. Η Τουρκία, κρατώντας τους S-400, μήπως έχει σαν στρατηγικό στόχο να προστατευτεί από το Ισραήλ, γιατί φτιάχνει το πυρηνικό της εργοστάσιο στο Ακούγιου, το οποίο οι Ισραηλίτες έχουν βομβαρδίσει και στο Ιράκ και στη Συρία κάτι πυρηνικούς σταθμούς υποκατασκευής στο παρελθόν και τρεμεί
Ωραία, λοιπόν, άρα καταλαβαίνω το υπονοούμενο, απλώς επειδή ξέρεις εδώ στη Γαλλία έχουμε πολλούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και έχω πάει και σε αρκετούς και για μελέτες σε επιστημονικό επίπεδο, μπορώ να σου πω το εξής. Άμα χτυπήσεις έναν πυρηνικό αντιδραστήρα και του ρίξεις έναν πύραυλο, είναι ο πύραυλος που διαλύεται, όχι ο πυρηνικός αντιδραστήρας. Α, ωραία, δεν τα ξέρουμε αυτά εμείς, Νίκο. Ναι, αλλά γι' αυτό, γιατί είναι τόσο θωρακισμένο που δεν μπορείς να φανταστείς τι χρειάζεται. Μπορεί να πέσει επίσης αεροπλάνο, το αεροπλάνο ουσιαστικά θα κάνει γκέλ. Ναι. Άρα λέω απλώς ότι ένας πυρηνικός αντιδραστήρας δεν φοβάται, εκτός βέβαια αν στείλεις ένα πύραυλο που να είναι ο ίδιος πυρηνικός, εντάξει, εδώ μιλάμε για άλλα θέματα. Ναι. Αλλά λέω, ένα κάτι που είναι κλασικό, είναι φτιαγμένο για να προστατεύεται τεχνικά και δομικά από τέτοια πλήγματα. Δεν κάνουν τα S-400 για να μπορούν να χτυπήσουν την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ που θα βάλει στόχο αυτό. Πρώτα απ' όλα το Ισραήλ δεν είναι ηλίθιο. Δεν θα πάει να χτυπήσει σε μια χώρα που δεν έχει εμπλοκή και δεν είμαστε σε πολεμική φάση έναν πυρηνικό αντιδραστήρα ο οποίος είναι μη στρατιωτικός. Λοιπόν. Αλλά δεν μπορεί να το πει ότι είναι στόχος. Λοιπόν, μου λέει τώρα. Είμαστε εντάξει. Ναι, δύο λεπτά να σου πω κάτι. Μου λέει ο φίλος μου ο Μανώλης τώρα ότι στον Άγιο Ιλαρίωνα στην Κύπρο κάτι πρέπει να είχαν οι Τούρκοι μέσα και άρπαξε και καίγεται όλο το κάστρο. Ένα, και επειδή είσαι και εσύ εγκάθετος και σε δύο. Άγιο Ιλαρίωνα, γιατί έχω πάει εκεί πέρα, αλλά. Ναι, ναι. Τι εννοεί καίγεται το κάστρο. Κάτι οι αποθήκες τα είχαν και είχαν τίποτα μέσα και έχει πάρει φωτιά και καίγεται όλο το κομμάτι αυτό. Λοιπόν. Ναι. Επειδή είσαι και εσύ βαλτός Νίκο, έχεις βγει στο κανάλι σου, λες θα πάμε, δεν είναι μακριά η Κωνσταντινούπολη κλπ. Ο Γιώργος τώρα και κάτι άλλοι πλακώσαν, λέει παιδιά να έρθω κι εγώ για καφέ στην Κωνσταντινούπολη άμα με θέλετε. Κοίτα τι κάνεις τώρα, κοίτα τι κάνεις τώρα. Εγώ θα σου πω κάτι πολύ απλό. Θα μαζευτεί κόσμος τώρα ρε Νίκο. Ναι, απλώς να ξέρεις ότι άμα έρθουν αυτοί να μπορούν να είναι έτοιμοι να ανάψουν κερία. Θα πάρουμε γιατί μπορεί να μην έχει εκεί το παγκάρι, θα πάρουμε από το σπίτι. Αυτό λέμε. Μου έστειλε φωτογραφία τώρα. Εμείς είμαστε όλοι μαζί. Μου έστειλε φωτογραφία τώρα ο φίλος μου και όντως καίγεται η φωτιά, είναι τρελή εκεί που συμβαίνει αυτή. Μη θα τα μάθουμε. Ελπίζω να βοηθήσουμε γιατί είναι κρίμα. Γιατί ξέρεις, εκεί πέρα έχουν γίνει τεράστιες μάχες στον πόλεμο. Εννοείται. Με κατάληψη, ανακατάληψη. Μεγάλες μάχες στον Άγιο Ιλαρίωνα, θα το δω κι εγώ. Άμα είναι στήριξο στη δίκη, να το δω κι εγώ. Θα το στείλω, ναι. Λοιπόν. Ωραία. Αλλά να δεις το χάρτη για να χαρείς επιτέλους. Νίκο, εγώ είμαι χαρούμενος, αγόρι μου. Δεν ξέρω για τους άλλους. Δες και το χάρτη. Έχεις καταλάβει, νομίζω. Είμαι χαρούμενος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, την αγάπη μας έχεις από όλους. Αν ξέρεις το χάρτη, μπορεί να είσαι και χαζοχαρούμενος. Εγώ θέλω να είσαι έξυπνα χαρούμενος. Δεκτών, αγόρι μου, δεκτών. Λοιπόν. Δεκτό. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Σε αγαπάνε όλοι, είναι εδώ που κάθε